έπρεπε να πουλήσω το αυτοκίνητο μου το Κασκάι που είχα, να αγοράσω έναν πιο παγιωμένο και με τα λεφτά που μείνασε για να πληρώσω τους λογαριασμούς μου που δεν πρέπει να πληρώσουμε. Γιατί αύριο πρέπει να φύγω από στο εξωτερικό, πρέπει να αγοράσω εισιτήριο και τα έξοδα μου για να πάω αύριο στη Φιλανδία που είναι η κόρη μου μεγάλη, γιατί που χάσαμε το γιο μου πρέπει να ξεσπρέψω να σταθώ και δίπλα της για τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες. Περιμένουμε το επίδομα, τους πήρα τηλέφωνο πριν 3 εβδομάδες, αλλά μου είπαν πως διαραβνά, δεν έχω καταλάβει τίποτα, δεν έκανα ναι, γιατί μετά μας στείλανε επιστολή σε όλον τον κόσμο, μετά που έγινε αυτό με έναν, πως πρέπει να κάνεις έσταση στο ανώτατο δικαστήριο. Και εγώ γι' αυτό, χάρη σε κάποιους γνωστούς φίλους που μας βοηθήσανε, επικοινωνήσαμε με τον κύριο Κώστα Σταθίον των δικηγόρων και προχώρησε την έσταση ο δικηγόρος αυτός. Προς το παρόν τα πράγματα, ούτε επίδομα πήραμε ούτε τίποτε και το θέμα με την αστυνομία περιμένω πότε θα με καλέσουν για δίκη. Τι να κάνουμε, πώς θα ζήσουμε, πώς θα πληρώσουμε τον εργάσμο, πώς θα πηγαίνουμε τώρα αύριο στο εξωτερικό να βρούμε την κόρη μου. Τι νομίζω είναι αυτό που τα διαπιστά έχουμε δηλαδή και τα κρύβουμε δηλαδή. Δυστυχώς είναι και μένω εμένα όλος ο κόσμος που πράγματι είναι ασθενής, ανάπηροι, παραπληκτικοί. Δεν μπορώ πώς περούσαν οι βουλευτές, αυτοί οι πολλοί που έχουμε που λένε πως είναι για τον κοινό με Κυπρίο, να ψηφίζουν μια νομοθεσία που είναι τέχνια τη συνωματεχνική. Δεν γίνεται να έχουν καταθέσει στα μωράκια σου λένε ότι πως δεν μπορείς να παίρνεις επίδομα. Για ποιο, λέει, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Θα βάζουμε τον κόσμο το φτωχό που δεν έχει να φάει. Τι να πω άλλο, τι να πούμε, δυστυχώς, στην Κύπρο ζούμε. Και όμως λυπάμαι και τον κόσμο τον άλλο, γιατί εγώ βρέθηκαν οι άνθρωποι με βοηθήσανε, βρήκα δικηγόρο. Όμως ο άλλος ο κόσμος που είναι ανάπηροι, παραπληκτικοί, ασθενείς, φτωχοί, άνεργοι, που τους στείλαν τις επιστολές πως πρέπει να πάνε ανώτατο. Μπαίνουμε εσύ ποιος έχει χρήμα τώρα για να πληρώσει δικηγόρο και να πάνε ανώτατο. Εμένα δεν με βρέθουν τον άνθρωπο να με βοηθήσουν, να πληρώσουν τον δικηγόρο. Εγώ τι θα έκανα δηλαδή. Καλείς τότε ως τι θέλουν να μας κάνουν εγκληματίες αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ επειδή πάσχω από φοβοφιλία που είναι πάρα πολύ επικίνδυνη ασφή. Εγώ κόντεψα πεθάνω ορισμένες φορές. Τώρα για να ξέρεις πέθανε και το γιο μου. Το πρόβλημα είναι το αίμα μου. Καταλάβεις. Λόγω που έχασα και το γιο μου, έχει φορές που ξυπνώ τη νύχτα και φτύνω το γέμα. Ξέρω που το λέω, αλλά είναι αλήθεια. Δηλαδή από μέσα μου φτύνω το γέμα. Δηλαδή φαντάσου που είναι. Και να πω εγώ τον κράτο να μου λέει δεν του νοιάζει η λειτουργό τώρα που δεν είπε κάτι τώρα τον γιο μου και δεν μου παρήχαν ούτε ψυχολογική στήριξη. Φαντάσου είχα το γιο μου ούτε ψυχολογική στήριξη δεν μου παρασχάνει. Όμως που να μας πάρουν το δικαστήριο θέλω να μένουν και φυλακή. Γιατί ζητούμε τα δικαιώματα μας. Αυτό είναι το κράτο μας. Επειδή ξέρω πώ ζούμε. Γι' αυτό και εγώ ευτυχώς ενεργήσαμε σωστά και προχωρήσαμε με δικηγόρο. Αφού σου στείλανε και την επιστολή σου, δεν είναι εδώ πια. Γιατί ξέρει στην αρχή δεν ειδοποιήσαν κανένα. Δηλαδή μα αφήκανε στα σπίτια με στους βλάκες, περιμέναμε επιδόματα που δεν ήρθανε, τους παίρναμε τηλέφωνα 2-3 φορές κάθε μέρα για 2-3 μέρες και μετά μας απαντήσανε και μας είπανε αυτά που μας είπανε. Και γι' αυτό και πολλοί κόσμοι είναι θυμωμένοι. Και μετά μας στείλαν τις επιστολές. Και πού είναι το πάτημα, έχουν το ανώτατο δικαστήριο σου λένε, με να πάει, πρέπει να πάει στο ανώτατο, μα ποιος έχει χρήμα για να πάει σου λένε. Ευτυχώς εγώ ήβρα τους ανθρώπους και με βοηθήσαν. Ο άλλος ο κόσμος τι θα κάνει δηλαδή, δεν έχει να φάει. Με αναγκάστηκα λοιπόν να πουλήσω το αυτοκίνητο μου, θα πληρώσω και εγώ τους λογαριασμούς, θα πληρώσω και τα εισιτήρια που πρέπει να φύγω από έξω, ξέρεις, έχουμε έναν έγκυλο να ζήσουμε με τα παιδιά μας, πώς θα ζήσουμε, πώς θα φάμε. Και μετά έρθω πίσω να δούμε τι να κάνω. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε μετά. Να δούμε, κάτι θα κάνουμε, τι να κάνουμε, δεν ξέρω.